Τον Άβαντα Λευκύμης και Δαδιάς. Ένα απίστευτο ασυντικά το φθινόπωρο, θυμάμαι όταν πηγαίναμε παιδιά. Έβλεπες ένα καθεκίτρινο μες στο δάσος. Έχασες το καλύτερο Γιώργο. Το έχασες. Ανάπτυξη σχεδίου Βαριοπούλα. Ξέρετε, το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς δεν είναι μόνο Δαδιάς. Είναι Σουφλίου Λευκύμης Δαδιάς. Είναι μια μεγάλη απόσταση με ένα πανέμορφο δρασμένο φαράγγι μικρό, με ποτάμι που κατέβαινε παραπόταμος. Δεν μιλάω για τον Εύρο. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Ήταν μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές παγκοσμίως. Και πριν κάνουν ακόμα οι περιοχές, από τις περσινές περιοχές, και για τη Δαδιά, άδεια αεολικού πάρκου δίνει ο Μητσοτάκης. Πέρσι, κάτι, πέρσι. Στήθηκαν αιμογεννήτες στη Δαδιά. Τώρα που την κάνει παρανόλωμα του πυρός, να δείτε πόσες αιμογεννήτες θα μπουν ακόμα επάνω. Οι κάτοικοι κοιμούνται. Εκεί στην Εσύμη που πανέβηκα επάνω, δεν τους καταλάβαινα. Βλέπαν τις αιμογεννήτες επάνω. Νέα Δημοκρατία αυτή φαινόταν. Δεν είναι καφενείο, μόλις φτάσει στην πλατεία αριστερά. Τους βλέπεις. Τους βλέπεις. Τους ζυγίζεις, καταλαβαίνεις. Κάποιοι μέσα τους βράζουν. Σε αυτούς επενδύω. Στον Έλληνα που βράζει, όχι από αγανάκτηση και οργή, αλλά από πικρία και θλίψη. Και διάθεση να αλλάξουμε την πατρίδα. Αυτό λοιπόν το δάσος που τέθηκε σε καθεστώς προστασίας από πολύ νωρίς, ενώ ήταν από τις πρώτες περιοχές που εντάχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, στο δάσος της Δαδιάς π.χ., συμβιώνουν και ευδοκιμούν. Μάλλον συμβίωναν και ευδοκιμούσαν, πρέπει να πω. Πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας της βαλκανικής χερσονήσου. Μοναδικά στο είδος τους. Χλωρίδας και πανίδας. Πέρασαν 13 μήνες από τη μεγάλη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς που είχε κάψει 40.000 στρέμματα πέρσι. Και γότανε. Μητσοτάκης, διακοπές. Φέτος και γότανε. Μητσοτάκης, διακοπές. Όλα γύρω μας αλλάζουν, αλλά οι διακοπές παραμένουν ίδιες εδώ μέσα, Μαξίμου. Διακοπές. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 22 Ιουλίου του 22. Δυστυχώς και φέτος το δάσος τυλίχθηκε για ακόμη μια φορά στις φλόγες. Περιοχή Natura. Ποια είναι όμως τελικά η καταστροφή, η φυσική χλωρίδος και πανίδος. Πέρα από αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έχει κάψει 760.000 στρέμματα γης. Ακούτε το νούμερο. 760.000 στρέμματα γης. Παρθένου δάσους. Από τα 430.000 στρέμματα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς έχουν καεί τα 215.000. Συμπεριλαμβανομένου και της καρδιάς του δάσους, του Παρθένου σημείου. Κάει και αυτό. Η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία φιλοξενούν μερικά από τα πιο παρθένα και εκτενή δάση της χώρας μας. Δεν μιλάω κατήμινο για την Πάρτα. Η Πάρτα, ξέρετε, είναι ένα εθνικός δρυμός με πεύκα. Και με άλλα διάφορα, όχι φυτά διάφορα, αλλά εκεί ήταν άλλο πράγμα, παιδιά. Παράδεισος. Κανονικός παράδεισος. Η Δαδιά μαζί με τη Βόρεια Εύβοια αποτελούσαν τις τελευταίες μεγάλες εκτάσεις χαμηλού υψομέτρου που δεν έχουν υποστεί τεράστια υποβάθμιση. Χαμηλού υψομέτρου. Κρατήστε το αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχει πάρα πολύ αέρα η περιοχή. Η Δαδιά έχει πολύ αέρα. Όπως και η Βόρεια Εύβοια. Όπως και η Νότια Εύβοια. Έχει ρεύμα δηλαδή. Τι χρειάζεται αέρα για να πετάξει. Τι χρειάζεται αέρα για να κινηθεί. Το αερόστατο ρε παιδιά. Όχι ανεμογεννήτρια. Το αερόστατο. Ο Πρωθυπουργός μας ανθρώπους θα κάνει αέροστατο στην περιοχή. Θέλει αέρα. Ξέρετε, προσπαθώ με κάθε τρόπο να ξύσω μνήμες, να ξύσω σκέψεις και να οξύνω όχι την περιέργειά σας, όχι, όχι, όχι,
κυρίως την κρίση σας. Επαλαμβανόμενες συμπτώσεις πάβουν να είναι συμπτώσεις. Τελεία, παύλα. Όποιος είναι άνθρωπος, έλογον, εχεύρονους, καταλάβει. Όποιος είναι κομματικό δίποδο ερέκτους, ούτε καν homo sapiens, δεν θα καταλάβει ποτέ. Διότι σε αυτόν ισχύει η παροιμία ή η παράφραση με το δάχτυλο και τον ηλίθιο. Όταν λοιπόν στον ηλίθιο έδινε το δάχτυλο το φεγγάρι, ο ηλίθιος τι κοιτούσε για τσούδι, το δάχτυλο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με δύο συγκλονιστικά βίντεο σε λίγα λεπτά. Μην αλλάξει.